Είναι Κυριακή, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Είμαι ο Ηλίας Φουντούλης. Καλώς ήρθατε στις πιτσατάκες. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Είμαι έτοιμος για ραδιόφωνο. Πιτσατάκες από την Pizza Fan, η νούμερο 1 εταιρεία στο χώρο του Pizza Delivery στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται από το 1996 με 87 καταστήματα παντού γύρω σας. Ψαχτείτε. Μας έχει γεμίσει το τραπέζι των πιτσατακών με φοβερά πράγματα. Έχω ένα smart box τσόκο με μια ελληνική πίτσα onion rings, cross-cut πατάτες και boom chicky boom, όπως ονομάζονται στον κόσμο της Pizza Fan οι φτερούγες. Και τσόκο κράτς με πραλίνα φουντουκιού μέσα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα φοβερό επεισόδιο! Ναι! Πάμε! Θα δούμε. Έχουμε μόνο ένα smart box σήμερα. Όχι, έχουμε και δεύτερο που είναι το regular, που είναι με chicken barbecue, έχει σκορδόψωμα με bacon, έχει boom chicky boom και έχουμε mozzarella sticks. Και επειδή δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο των sandwich η Pizza Fan. Κάτι θα ξέρει, Ηλία, εσύ. Κάτι ξέρω από sandwich και είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί έχουμε ένα brioche με chicken nuggets που είναι φοβερό. Τρώτε ελεύθερα ό,τι θέλετε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να πείτε εξαιρετικά λογοπαίγνια. Τα λέγαμε. Γεια σου, παιδιά. Καλή συνέχεια. Εντάξει, δηλαδή μου πρέπει, αλλά. Τέσσερις αγαπημένοι παιχταράδες. Από τα αριστερά μου έχω τη φοβερή ομάδα με το πολύ εφάνταστο και πρωτότυπο όνομα Κρικιτέα. Κώστας Κρύος, Δήμητρα Νικητέα. Και θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια άλλη ομάδα με εφάνταστο και πρωτότυπο όνομα τους Χαριζάρης. Αλέξανδρος Χαριζάρης και Αριστοτέλης Ρήγας. Θεροβάμων. Δεν κατάλαβα τι λέει, αλλά το δέχομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει στόχο. Μοντάζ, Comedy Lab. Δεν το είδε κανένας. Τα ψωμιά τους είναι ρίγα. Φενάκι. Εγώ, παιδιά, από το φόβο έχω παραλύσει. Λέει αλήθεια. Από την ώρα που ξεκινήσαμε πιτσατάκες, περίμενα να έρθετε. Δεν κρατιέμαι. Εμείς να δεις. Ξεκινάμε. Τι ξέρω, ποιο. Μπορείς να μου δώσεις ένα μοτσαρέλα stick. Μοτσαρέλα, πάρε. Ευχαριστώ. Αυτά μήπως επειδή τα έχουμε αρκετή ώρα έξω, μήπως έχουν μπριώσει. Δεν ξέρω. Μπριώσε εδώ, εντάξει. Πολύ σκληρός για να φάει μέλι. Bruce Willis. Δε πού το βρήκε στο αστείο. Η κοπέλα μου στην αρχή της σχέσης μας μου χόρευε έτσι αισθησιακούς χορούς βγάζοντας σιγά σιγά τα ρούχα της. Πλέον αυτές οι μέρες έχουν περάσει ανεπιστριπτής. Όλη μου η ζωή βρώμερη και πώς μου στάρω. Οι πιο αθώες μπόχες στα πιο αθώες μύτες. Όλη μου η ζωή, όλη μου η ζωή βρώμερη και πώς μου στάρω. Μια απόγευμα. Δισκογραφία όλη. Έχω λίγο ακόμη. Με παστρουμά και τσιγάρο. Μίλτος Μασχαλίδης. 47-32 το σκορ. Τέλεια. Τι μουσική ακούς? Σνικ, γίτσες. Έφτιαξα μια μαρμελαδίτσα, παιδιά, πάρα πολύ μικρή, που βάλα μέσα μια φραουλίτσα, ένα σμεουράκι και ένα μυρτιλάκι. Ήτανε μαρμελάδα με φρούτα του τόσο δάσους. Από κριτικό δάσος. Η Άννα Βύση, όταν βαριέται, παίζει ένα παιχνίδι έτσι για να περάσει την ώρα της. Παίζει καρβελάκια. Προπ, δεν θέλατε, μα. Όλοι μου οι όχι. Δώστο. Την Α, έπιπλα, από την Φωκίδα. Η Τέα. Έχει 50% η Τέα. Συγχωρεί, απλά είχα τα υλικά και το έφτιαχνα στο κεφάλι μου. Παίρνει λίγο χρόνο. Είναι αστείο, αλλά αντάλλεν. Γιατί το ήξερα ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα σας βασανίζω τις ψυχές για πάντα, καθώς τρώω μπανάνες. Μα ήμου διάβολος. Μα ήμου δαίμονας.
Δεν πήγε καλά. Τσάμπα ήρθα από την πυθικόλαση. Το αστείο ήταν λίγο. Ήταν λίγο χιμπατζίζ. Θες να το βγάλεις γιατί εμείς δεν φταίμε τίποτα να σε βλέπουμε έτσι. Α, ναι. Σε όλο το υπόλοιπο επεισόδιο. Εμένα μ' άρεσε που τα αιωσφόρεσα. Το σταματώ εδώ. Με τον κερατά, πώς θα σκεφτεί. Θα σε στείλω πίσω στην κερατέα. Λίγοι γνωρίζουν πως ο Σωκράτης Μάλα μας είναι μεγάλος μάστορας. Μάλιστα έχει ένα εργαλείο που επιδιορθώνει τα πάντα. Την πριγκιπένσα. Βέβαια άλλα θέλει, άλλα κάνει. Σκυλί το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ το αφεντικό του. Πάρα πολύ όμως. Πόσο πολύ? Πάρα πολύ. Εξωφρενικά πολύ. Αλλά μόλις πέθανε, πήγε και έκλεψε το αφεντικό του. Το πλιάτσικο. Το. Τώρα το κατάλαβα. Ναι. Εμένα μ' άρεσε. Θα πήγαινε να το δέσει με τον πλιάτσικα. Αυτό εκεί είναι, αλλά το. Οι ρεμπέτες τρώνε την πίτσα με μανιτάρια ζεμπέκικον. Σε αυτό το σημείο θα δούμε το βιντεάκι που διαλέξαμε για το σημερινό επεισόδιο από κάποιον ή κάποιον που το ανέβασε στο TikTok με hashtag Pizza Attackers και θα κερδίσει πλούσια δώρα από την Pizza Fan. Κατέβα από τα λόγο. Of course. Αυτό ήτανε, Πάρα πολύ καλό. Ναι. Να μην γελάσουμε, ψεύτηκα 3-2-1. Α, τι καλό που ήταν. Όχι. Ανέβασε και εσείς τα δικά σας. Τι καλό που ήταν τα αστείο των παιδιών. Συνεχίζουμε με τον κύριο Έκπληξη. Είπε κανείς γύρω σε Έκπληξη. Εγώ, ναι. Λοιπόν, φυσαρμόνικες στόμα, κλείνουμε μύτη. Ήρθε η ώρα για το αχρίαστο και επιθετικό συνεργείο. Γεια σας, έφερα το αμάξι μου, αλλά δεν έχει τίποτα. Δεν σας χάλασε. Ο πατέρας του Σίμπα, σαν βασιλιάς που ήταν στη ζούγκλα, έκανε ό,τι ήθελε. Δεν του φέρνε κανένας αντίρρηση. Οπότε όποια λιονταρίνα του γυάλιζε, πήγαινε και τη μουφάσωνε. Αποτυχημένη απομίμηση του Karate Kid. Σαν Ντάνιελ. Είναι 427.995.4. Τώρα δεν είναι αυτό ακριβώς τώρα. Που νομίζουμε. Ωραία, ωραία. Ας πούμε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος, εντάξει. Μπείτε όλοι στον κόσμο. Εδώ λέμε άνθρωπο τον κρύο. Και βλέπουμε ότι ο Πέστο, okay, το πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχει τρομερή ευληγησία και καταφέρει να φτάσει, α, ναι, το πράσο του Τακέση. Σε ζητάω συγγνώμη, φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω. Κογιότ. Ναι, αρήτη. Τι θέλεις, ορίστε. Έρχομαι. Τι θα το κάνεις όταν το πιάσεις? Το κογιότ. Θα το μπιπ. Όλη μέρα τι κάνω? Παίρνω, ανοίγω φύλλα, τα γεμίζω και τα βάζω στο φούρνο. Όλη μέρα, χωρίς έλεος. Το κάνω αδυσόπιτα. Τα έχω με μία στάρ του Hollywood. Αλλά δεν πολύ βγαίνουμε έξω. Συνήθως με την Σοφία βεργαράζουμε. Ναι, έχω cut out τη Σοφία Βεργαρά. Ο καθένας όπως τη βρίσκει, εντάξει. Θα σου βάλουμε μικρόφωνο. Τι εννοείς, τι είπες? Είπες κάτι για την κοπέλα μου να βάλεις κάτι? Δεν κατάλαβα. Είναι αστείο. Εντάξει, εγώ φεύγω, αυτό ήταν. Η καταμέτρηση τελείωσε. 22-16 είναι το σκορ. Ποιοι είναι 22? Ελπίζω τα παιδιά, γιατί εμείς το... Οπότε έχω να σας πω ότι οι μεγάλοι νικητές είναι η ομάδα Χάρη Ζάρης. Πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Αριστοτέλη Ρίγα, που κατάφεραν να κερδίσουν τους Κρικιτέα. Δήμητρα Νικητέα, Κώστας Κρύος. Χάσαμε μόνο για 6 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση. Εδώ η Δήμητρα τραγούδησε. Δηλαδή έπρεπε να κερδίσουν μόνο για αυτό το πράγμα. Εντάξει, μόνο και. Δηλαδή
Μόνο και μόνο αυτό το πράγμα. Τι φορέ ο κρύο στο κεφάλι του. Πού τα σκέφτεται, αλήθεια δηλαδή. Εδώ στο κεφάλι, γι' αυτό τα έβαλα. Είναι διάολος, ρε, είναι διάολος. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι δίκαιο. Οι πίτσες ήταν πολύ ωραίες, όποτε θέλετε ξαναρχόμαστε να ξαναφάμε. Ακολουθήστε τα παιδιά στα social media, Facebook, Instagram. Παρακολουθήστε πού θα κάνουν παραστάσεις, πού θα παίζουν, να πάτε να τους δείτε από κοντά. 6 επεισόδια Pizza Tacos από την Pizza Fan. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο μας χορηγούλη. Με τα εξαιρετικά προϊόντα που μας έφερε, θα συνεχίσουμε τη φοβερή αυτή εκπομπή από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γενικά από φθινόπωρο. Θα μας ξαναδείτε με καινούργια επεισόδια και καινούργιες αστιάρες και κάποια του Κώστα Κρύου. Συνεχίστε να ανεβάζετε τα βιντεάκια σας εσείς στο TikTok, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Hashtag πιτσατάκες και όταν ξαναξεκινήσουμε γυρίσματα, γιατί έχουμε κλεισμένα έτσι, έχει συμβολιάκι εδώ πέρα, θα διαλέξουμε κάποια. Και αν προβληθεί στο επεισόδιο, πλούσια δώρα από την Pizza Fan για όλο τον κόσμο. Αυτά, παιδιά, καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, τώρα, ναι. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, παιδιά. Για τη μετακόμιση. Ένα στικ. Ένα, ναι. Με το μαϊμού διάβολο και πολύ είναι.